Τι εννοούμε με τον όρο ευγνωμοσύνη? Γιατί είναι σημαντικό να εξασκούμαστε σε αυτή? Ποιες τεχνικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε? Είμαι η Ειρήνη, μαμά μιας μικρής 4 ετών και στο κανάλι μου θα βρείτε θέματα σχετικά με το παιδί και τον μινιμαλιστικό τρόπο ζωής. Η ευγνωμοσύνη έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας. Αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχουμε, εκτιμάμε όλα όσα μας έχει δώσει απλόχερα η ζωή, χωρίς να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο, όπου έχουμε μάθει να ζητούμε κι άλλα και ακόμη περισσότερα, χωρίς να είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι με τίποτα, με τη λογική συνήθως να μην επαναπαυόμαστε, έχουμε χάσει τελείως το πραγματικό νόημα της ζωής. Με την εξάσκηση της ευγνωμοσύνης μπορούμε να επιστρέψουμε ξανά στο δρόμο προς την ευτυχία. Και αυτός είναι άλλωστε και ο μοναδικός τρόπος. Γιατί είναι σημαντικό να εξασκούμαστε στην ευγνωμοσύνη? Μα γιατί όλα όσα έχουμε σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα. Όμως αν το σκεφτούμε καλύτερα, θα δούμε ότι τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι δεδομένο. Αυτό που είμαστε σήμερα δεν ήμασταν παλιά. Ακόμα και ο ίδιος ο κόσμος δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Έτσι όπως είναι σήμερα, δεν ήταν από πάντα. Τα πάντα γύρω μας αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένουμε. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε? Να ζούμε σαν να μην πρόκειται να αλλάξει τίποτα? Να εξακολουθούμε να ζούμε άπλιστα, βυθιζόμενοι στη δυστυχία? Ή μήπως να επανεξετάσουμε όλα αυτά που τόσο απλόχερα μας έχει δώσει η ζωή, όλα αυτά που θεωρούμε δεδομένα και απλά? Εάν αμφιβάλλεις για αυτά που ακούς, πάρε τώρα χαρτί και μολύβι και ξεκίνα να γράφεις. Μόλις γράψεις τα 5 πρώτα πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων εδώ και τώρα, θα διαπιστώσεις ότι η λίστα που μόλις ξεκίνησες θα είναι μεγάλη. Προσωπικά και έπειτα από πολλή εξάσκηση, διαπίστωσα αλλαγή στον τρόπο που σκέφτομαι και αλληλεπιδρώ με τους άλλους ανθρώπους. Άρχισα να απολαμβάνω τη ζωή και να χαίρομαι με τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά με τα οποία χαιρόμουν πρώτα ή που νόμιζα ότι χαιρόμουν. Ένιωσα δηλαδή σαν να άρχισα να ξανασυστήνομαι με τον ίδιο μου τον εαυτό. Αυτά σε γενικές γραμμές. Όσοι εξασκηθείτε στην ευγνωμοσύνη, θα διαπιστώσετε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που περιέγραψα μόλις. Αλλά ας περάσουμε στις τεχνικές της ευγνωμοσύνης. Πριν συνεχίσουμε, να σας υπενθυμίσω, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, να πατήσετε ένα like και όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε το κουμπάκι της εγγραφής, είναι δωρεάν, και πατήστε και το κουδουνάκι, το καμπανάκι, για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ένας τρόπος εξάσκησης είναι ο τρόπος που σας ανέφερα παραπάνω. Να πάρετε ένα σημειωματάριο, ένα τετράδιο, ό,τι σας αρέσει και να αρχίσετε να φτιάχνετε μία λίστα με όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία είσαστε ευγνώμων. Ξεκινήστε να γράφετε και θα δείτε ότι κάθε μέρα θα έχετε όλο και κάτι να γράψετε. Γράψτε ένα ή τρία πράγματα την ημέρα. Μπορείτε να ξεκινήσετε με τρία πράγματα την ημέρα. Εγώ, για παράδειγμα, είχα ξεκινήσει το πρώτο χρόνο στο bullet journal μου, ή όπως λέγεται αυτό, και έγραφα. Τον πρώτο χρόνο έγραφα τρία πράγματα την ημέρα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Τη δεύτερη χρονιά έγραφα ένα πράγμα την ημέρα για το οποίο είμαι ευγνώμων και πλέον γράφω 20 πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων μέσα στο μήνα.
Το έχω κάνει αυτό γιατί νιώθω ότι έχω αποκτήσει τον τρόπο σκέψης αυτόν που ήθελα, ότι έχω φτάσει στο σημείο που επιθυμώ, και εκτός από αυτό, με όλη αυτή την εξάσκηση, τα πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων υπάρχουν μέσα στο μυαλό μου, και όταν υπάρχει μια δύσκολη στιγμή δεν το βάζω εύκολα κάτω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό είναι κιόλας ο στόχος. Γιατί είμαι ευγνώμων για τα πάντα, όλα όσα έχω, από τα πιο απλά έως τα πιο σύνθετα. Γι' αυτό ξεκινήστε κι εσείς να το κάνετε, να αποκτήσετε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Αρχικά θα γράφετε 3 πράγματα την ημέρα. Τον επόμενο χρόνο θα γράφετε 1 πράγμα την ημέρα. Και μετά μπορείτε να τα ελαττώνετε. Βέβαια, εάν μελλοντικά νιώσω την ανάγκη να γράφω περισσότερα από 20 πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων το μήνα, θα ξεκινήσω και θα το κάνω. Αυτή τη στιγμή δεν το χρειάζομαι. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι εξάσκησης της ευγνωμοσύνης. Ένας από αυτούς τους τρόπους, πολύ καλός τρόπος, είναι μέσα από τη γιόγκα, μέσα από τον διαλογισμό. Σε αυτό το σημείο κιόλας να πω, επειδή έλαβα κάποια σχόλια που έλεγαν ότι ο διαλογισμός, η γιόγκα είναι ο διάβολος, ότι δεν ξέρω εγώ τι, θα ήθελα να πω ότι η γιόγκα δεν είναι θρησκεία, ότι κι εγώ χριστιανή είμαι, δεν έχει να κάνει με το Θεό αυτό το πράγμα, οπότε είναι απλά ένας τρόπος για αυτοβελτίωση, ένας τρόπος για να τα βρεις με τον εαυτό σου, ένας τρόπος για να καταλάβεις το νόημα της ζωής, να είσαι πιο ευτυχισμένος. Ένας άλλος τρόπος είναι να καθίσω 10 λεπτά με τον εαυτό μου, να απολαύσω τον εαυτό μου, να βγάλω τις σκέψεις από το μυαλό μου και να σκέφτομαι μόνο αυτά που, για τα οποία είμαι ευγνώμων στη ζωή μου. Ακόμα και τη στιγμή που κρατώ το ζεστό καφέ, την αίσθηση που έχω από τη ζεστή την κούπα, τη μυρωδιά του καφέ, τη γεύση του καθώς πίνω, έτσι, καθώς το κοιτάω ή καθώς κοιτάζω έξω το πράσινο της φύσης. Ας πάρουμε μία ανάσα. Αυτά λοιπόν είχα να πω σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε μου τα σχόλιά σας κάτω. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν αλληλεπιδρούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.